Καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ενεργοποιώ βέβαια, δεν σας έχω ειδοποιήσει, αλλά φαντάζομαι το καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Άλλη μου, δεν είναι κάτι έκτακτο. Όντως, ανησύχησε τους κατοίκους πάλι αυτή η πρωινή σεισμική δόνηση με το καλημέρα. Είχαμε ησυχάσει αρκετό καιρό. Όμως το 3,4 γύρω στις 5 και κάτι ήταν. 5,24. 5,24 δημιούργησε πάλι τις ανησυχίες και τον προβληματισμό αν όντως θα συνεχίσουν οι σεισμικές δραστηριότητες. Είναι αυτά που λέει και ο Φίλιππος ο Βαλιανάτος, να σας υπενθυμίσω την τελευταία φορά στον προηγούμενο τέτοιο έτσι μετασεισμό, ο οποίος μας είπε ότι ξέρετε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν υπάρχει μια φυσιολογική μετασεισμική δραστηριότητα γίνονται κάποιοι τέτοιοι σεισμοί, ακολουθούν βέβαια μικροδονήσεις, ανησυχούν, αλλά είναι κάτι το φυσιολογικό. Σας υπενθυμίζω ότι είχε πει τότε. Ακριβώς το θυμάμαι και ήταν όντως και παρήγορο και ενθαρρυντικό ότι ήταν μια φυσιολογική δραστηριότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει έτσι και να εξασθενήσει αυτό το φαινόμενο που όντως ανισχύει τους κατοίκους. Ωραία, και τελικά πήρατε και την παράταση για όσους θέλουν να υποβάλουν αίτηση στην αρρωγή πρώτη αίτηση ή όσοι θέλουν να κάνουν τροποποίηση. Αυτό που ζητούσατε μικρό είναι το διάστημα, αλλά εντάξει τώρα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 28 του Φλεβάρι όντως το αίτημά μας έγινε δεκτό. Ακόμα ένα αίτημα μας έγινε δεκτό και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όμως να ξέρετε ότι αυτή η παράταση είναι πάρα πολύ μικρή, δεν θα φτάσει και μαντεύω ότι θα ξαναδοθεί και άλλη παράταση. Σαφέστατε, γιατί κύριε Γκαντάτσιο, εάν πάρουμε υπόψη μας, αν λάβουμε υπόψη μας αυτά τα οποία υπόθηκαν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη για να δοθούν διευκρινήσεις μετά τα email που παίρνατε μεταξύ των φοροτεχνικών και των στελεχών του αρμόδιου Υπουργείου και του κυρίου Τριαντόπουλου, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει ότι πραγματικά οι δυσκολίες, οι γραφειοκρατίες είναι πάρα πολλές και ότι το 28 Φεβρουαρίου δεν λέει τίποτα, τίποτα. Κυρία Δουλγεράκη, αυτή η τηλεδιάσκεψη που δεν έχω ενημερωθεί επακριβώς, μόνο από εδώ και από εκεί, επισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί σαν σύλλογος και εν πάση περιπτώσει ήταν για τους φοροτεχνικούς και εν πάση περιπτώσει δημιούργησε όπως βλέπουμε περισσότερα προβλήματα και περισσότερα θέματα δημιούργησε παρά έλυσε. Από την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, Πέμπτη ή Παρασκευή που έγινε τηλεδιάσκεψη, τα τηλέφωνα μελών του Συλλόγου έχουν πάρει φωτιά. Μα σαφέστατα, διότι ποια πληροφόρηση είχαμε, την είχαμε από τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ακριβώς. Ελεύθερων Επαγγελματιών, τον κύριο Χριστοφοράκη. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει με εσάς τουλάχιστον, για να ξέρετε πώς κάποια πράγματα ως άνθρωποι πληγέντες χειρίζονται στην περιοχή. Οπότε φυσικό είναι να δημιουργούνται πάρα πολλές απορίες και είναι φυσικό να λαμβάνετε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά ότι όποιος θέλει να ξανακούσει βέβαια και εκείνη με τη συνέντευξη με τον κύριο Χριστοφοράκη, ότι μπορεί να μπει στο site του 984, μπορεί να ζητήσει τη συνέντευξη αυτή στο Facebook του ραδιοφώνου, να την ξανακούσει. Είναι απλά ενημερωτική, ήταν οι κουβέντες της επόμενης ημέρας για αυτό που είχε υποθεί και σαφέστατα προβληματισμό προκάλεσε παρά να λύσει προβλήματα, τουλάχιστον βάσει των εντολών που δόθηκαν από τον κύριο Τριαντόπουλο και τα στελέχη. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Γκαντάτσιο, να είσαστε καλά. Καλημέρα σας. Το αλογή άνοιξε τον Οκτώβριο, έκλεισε τον 15 Νοεμβρίου και κάναμε όλοι ένα αγώνα για να ξαναανοίξει το αλογή. Το αλογή λοιπόν άνοιξε δεύτερη φορά 1 Φεβρουαρίου. 1 Φεβρουαρίου που άνοιξε το αλογή, με βάση αυτό που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, εμφανίζονται όλα τα ακίνητα που έχουν υποστεί τροποποιήσεις όλο το 2021 μέχρι και 31 Ιανουαρίου του 2022. Άρα, 1 Φεβρουαρίου που άνοιξε το αρρωγή, εμφανίζονται τα ακίνητα εκείνα τα οποία δεν εμφανιζόταν όταν άνοιξε το αρρωγή τον Οκτώβριο. Ωραία λοιπόν. Αφού λοιπόν το ακίνητο, να πάρουμε το παράδειγμα το δικό μου. Αφού το ακίνητο το δικό μου, το οποίο είναι κόκκινο και έχει δελτίο αυτοψίας, δεν εμφανίστηκε την πρώτη φορά στο αρρωγή και εμφανίζεται στις 1 του Φεβρουαρίου, έχοντας το δελτίο αυτοψίας, δεν χρειάζεται να περιμένω. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Δεν χρειάζεται να περιμένω 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα για να μπω μέσα να επισυνάψω το δελτίο αυτοψίας και να οριστικοποιήσω την αίτησή μου. Αυτό είναι το ένα. Επομένως,
Οι άνθρωποι που είδαν το ακίνητό τους 1 Φεβρουαρίου και έχουν στα χέρια τους το δευτεροβάθμιο έλεγχο που χαρακτηρίζει με ένα χρώμα τέλος πάντων το ακίνητο, μπαίνουν μέσα, επισυνάπτουν το δελτίο αυτοψίας και κλείνουν την αίτησή τους. Mm-hmm. Γιατί λέω λοιπόν ότι δεν έχει νόημα η παράταση ή, να το πω καλύτερα, ποια παράταση έχει νόημα. Αφού λοιπόν δεν έχει το δελτίο αυτοψίας και το ακίνητό σου εμφανίζεται μέσα και δεν ξέρεις αν θα προλάβεις μέσα στο Φεβρουάριο να πάρεις το δελτίο αυτοψίας από τον έλεγχο, τι νόημα έχει να παίζεις με το χρόνο και να περιμένεις μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και να παρακαλάς, παιδιά κλείνει το αρρωγή, ελάτε να μου κάνετε αυτοψία στο ακίνητό μου για να μπορέσω να πάρω αυτό το περιβόητο κίτρινο χαρτί, να το επισυνάψω μέσα στο σύστημα για να μπορέσω να δικαιούμαι τουλάχιστον την πρωτοβάθμια αποζημίωση. Πού θέλω να καταλήξω? Αν υπάρχει νόημα αυτή τη στιγμή με το αν είναι ανοιχτό το αρρωγή ή όχι, είναι στο γεγονός να παραμείνει το αρρωγή μόνιμα ανοιχτό, να γίνεται update σε τακτάχρονικά διαστήματα για να εμφανίζονται και όλες οι άλλες περιουσίες που μέχρι τώρα δεν εμφανίζονται, περιουσίες που έκανε μια προσπάθεια ο κόσμος μέσα στο χειμώνα να οριστικοποιήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εγώ ξέρω αρκετές περιουσίες που οριστικοποιήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς μέσα στο Φεβρουάριο. Ναι, δεν ξέρω. Εσείς είσαστε, βέβαια, γιατί είσαστε και λόγω των σπουδών άσος στα οικονομικά, αλλά δεν ξέρω από την άλλη και πολιτικά πόσο εφικτό αυτό είναι, δηλαδή να είναι συνεχώς το αρρωγή ανοιχτό, κύριε Μπαγιωρούκη. Να το πούμε διαφορετικά. Για ποιο λόγο, ποια είναι αυτή η αιτία που δεν του επιτρέπει να είναι ανοιχτό? Δεν υπάρχει δόλος. Από τη στιγμή που έχω ένα δελτίο αυτοψίας, το οποίο αποδεικνύει ότι έχω ένα κίνητο. Σωστά, το καταθέτω, τελειώνει. Σε διαφορετική φύμο. Περίπτωση, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η αυτοψία, να κλείσει αυτός ο φάκελος, εγώ έχω ένα θέμα, θα έχει κλείσει το αρρωγή, δεν θα μπορώ να καταθέσω τα δικά μου τα χαρτιά. Πολύ σωστό το λέτε. Εσείς το λέτε. Είναι πρακτικότατο αυτό που λέτε. Βάλτε το δελτίο αυτοψίας, δείτε το ακίνητό σας μέσα στο αρρωγή, κάντε την αίτηση. Και φαντάζομαι... Αυτό που θέλω να πω, χωρίς να θέλω να κυρώσω το συνομιλητή μου τον προηγούμενο ή να πω κάτι διαφορετικό, είναι ότι ωραία, άντε θα μπουν άλλοι 10-15 άνθρωποι μέχρι τέλος του Φλεβάρη, γιατί ήταν τυχεροί και πέρασε ο έλεγχος από το σπίτι τους και πήραν το περιβόητο το κίτρινο χαρτί και έχουν κάτι να επισυνάψουν. Γίνει το πρόβλημα έτσι? Ναι, ναι. Όχι, δεν ακυρώνεται κανένα. Απλά προσθέτεται τη δική σας την άποψη. Τα πράγματα έτσι όπως εκτιμάτε ότι θα πρέπει να γίνουν. Ούτως ή άλλως το είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος και με βάση τα δελτία τα οποία έφευγαν από το δικό του το γραφείο και αποστέλλονταν σε όλους εμάς στο παρελθόν, ότι πάντα γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι. Οπότε και εσείς θα έχετε τη δυνατότητα από τη στιγμή που υπάρχουν ένα-δυο μηχανικοί διαστόματος του Δημάρχου, καταγράφεται αυτό. Ένας τεχνικός στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, δύο υπάλληλοι, 4 με 5 στο περίφημο γραφείο ΔΑΕΦΚ, που να προλάβεις να κάνεις όλα τα υπόλοιπα, να έχεις τα χαρτιά σου και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι ναι, από τη στιγμή που γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι θα μπορούσε στη συνέχεια να διασταυρώσει το δικό του το γραφείο, η δική του υπηρεσία, δεν είναι δικό του γραφείο, η υπηρεσία τέλος πάντων που προείσταται, τι ακριβώς γίνεται, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζονται και τα πράγματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι είναι αυτό που λέτε. Βάζουμε λοιπόν την ερώτηση. Ποιο είναι αυτό το τεχνικό ή ουσιαστικό κόλλημα, θεσμικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που δεν επιτρέπει στο αρρωγή να παραμείνει μόνιμα ανοιχτά όταν μιλάμε για χρονοδιαγράμματα 3 και 4 χρόνων? Μάλιστα. Την ώρα που κλείνουν και ανοίγουν. Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Θα μας απαντήσει κάποιος. Γιατί πρέπει να κλείσει τέλος Φεβρουαρίου το αρρωγή? Γιατί τι είναι αυτό που δεν το επιτρέπει να παραμείνει όλο το 2022 ανοιχτό και να γίνεται, να παραμείνει ανοιχτό, προσέξτε, χωρίς να γίνεται update και να εμφανίζονται όλο ένα και οι καινούργιες ιδιοκτησίες που είχαν κάποιο πρόβλημα και μέχρι 31 Ιανουαρίου δεν μπορούσαν να διασταυρωθούν? Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Πραγματικά ουσιαστικά δεν έχει ένα νόημα. Μπορώ να σας πω, αλλά είναι άλλη ώρα αυτή η κουβέντα, ότι μάλλον πιο πολλά προβλήματα θα δημιουργήσει από το να είναι ανοιχτό. Ναι. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Κύριε Μπαγιωρούκη, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλημέρα. Είστε καλά. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, καλημέρα στην ακρόαση του ακροατέ μας. Άκουσα τον κύριο Μπαγιωρούκη. Ναι. Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση από αυτού, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον τόπο. Ναι. Το θέμα του,
του αρρωγή, του συστήματος αρρωγή του, του πόρταλ. Εσείς και ως τεχνικός και ως πολιτικός μηχανικός, αλλά και ως βουλευτής που ξέρετε πώς κινούνται τα πράγματα πολιτικά, έχει λόγο, ρόλο, υπάρχει συγκεκριμένη αιτία, γιατί αν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία κάποιος το δεχτεί, αλλά το κλείνω, ανοίγω την αρρωγή όταν ο κύριος Μπαγιορούκης λέει, ξέρετε, πολύ μακριά πάει η βαλίτσα στο να καταφέρουμε εμείς να φτιάξουμε τα χαρτιά μας. Θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ καιρό, γιατί να ανοίγει και να κλείνει, όποιος έχει τα χαρτιά τα καταθέτει, τελειώσαμε. Παραμένει ανοιχτή η αρρωγή, καταθέτει τα χαρτιά του κάποιος όταν ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα. Ελέγχεται ούτως ή άλλως το σύστημα, ελέγχει ποιος καταθέτει, τι καταθέτει το σύστημα. Γιατί έτσι τα πράγματα και γιατί με τέτοια χρονοδιαγράμματα που πραγματικά μας προκαλούν μεγαλύτερες αγωνίες? Είναι ανεξήγητο. Πραγματικά ανεξήγητο αυτή τη δύσκολη στιγμή που είναι αυτονόητο να παραμείνει το σύστημα ανοιχτό για να εξυπηρετεί τους πολίτες, τους σεισμόπληκτους που εδώ και 6 μήνες και παραπάνω ταλαιπωρούνται από το Σεπτέμβριο, από τις 27 Σεπτέμβριου μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο από την πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να συνδράμει και όχι να δυσκολεύει, να δυσχεραίνει το έργο της αποκατάστασης. Γιατί όταν μιλάμε για αποκατάσταση, είναι πολλών μορφών και εκφάνσεων. Είναι η οικονομική αποκατάσταση, είναι η κοινωνική αποκατάσταση, είναι η πολεοδομική, η κατασκευαστική. Το κεντροβαρές, το σημαντικό, το μείζον, κυρία Δουκεράκη, είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αποκαταστήσουν τις κατοικίες, τις επιχειρήσεις τους μέσω μιας συνδρομής της πολιτείας. Το αρρωγή λοιπόν πρέπει πάση θυσία να παραμείνει ανοιχτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη πώς βρίσκει με μια φορμή, δεν λέει μέχρι στιγμής, το λόγο να κλείνει το αρρωγή, να ανοίγει και να κλείνει. Λες και θέλει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες αντί να βοηθήσει και να συνδράμει στην πράξη. Και μάλιστα επειδή έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ή μπορεί να μην μπορούν να το διαχειριστούν διαφορετικά. Τότε να μας το πει ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος αυτοθαυμάζεται και αυτοδιαφημίζεται εδώ και 2,5 χρόνια. Δηλαδή, εμένα το μυαλό μου δεν πάει πάντα στη σκοπιμότητα, ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα για να έχω τον άλλο απέναντί μου και να τον ταλαιπωρώ, ή εγώ από τη δική μου την πλευρά να τον κατακρίνω. Αλλά μπορεί να μην το σηκώνει η πλατφόρμα, μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί από τους χρήστες, δεν ξέρω. Δηλαδή, πια το μυαλό κάνει πολλές σκέψεις. Και κάνει το μυαλό, κάνει τριανταμίες που λέμε, όσο δεν απαντάει η κυβέρνηση. Διότι πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα, και εγώ θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα ότι δεν θέλουν επί σκοπό να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες. Προφανώς έχει κρασάρει το σύστημα, έχει κάποια προβλήματα ενδεχομένως. Πώς να το χαρακτηρίσω, το πόρταλ, έχει προβλήματα διαχείρισης του προγράμματος κλπ. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να ενημερώσουν τους πολίτες, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και για ποιο λόγο συμβαίνει, και αν μη τι άλλο, να αρθεί αυτή η δυσκολία και αυτό το πρόβλημα, να λυθεί. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και πάνω σε αυτή την, επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά τον προηγούμενο, τον κύριο Μπαγιορούκη, νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να πιέσουμε την κυβέρνηση, να επιταχύνει τη διαδικασία και να αφήσει εν τέλει το αρρωγή ανοιχτό. Οφείλει να το κάνει. Θα προχωρήσουμε και εμείς οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, όσο οφείλουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση, για να μπορέσουμε να είστε χρήσιμοι σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, είναι σημαντικό. Ωραία. Ναι. Και μια άλλη παράμετρος, η οποία βγήκε και υπόθηκε διαστόματος ενός συμβούλου εκκινήτων, ο οποίος έκανε παρέμβαση εδώ στον 1984, όταν συζητούσαμε το θέμα της αποζημίωσης κλπ. Και τα όσα υπόθηκαν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη με τους φοροτεχνικούς, απλά το υπενθυμίζω, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αρρωγή, δεν επιστρέφονται πίσω χρήματα. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Διότι είπε ότι, ξέρετε, αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν λυθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η αρρωγή είναι για να βοηθάει σε έκτακτες περιπτώσεις τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται. Δεν επιστρέφονται χρήματα από τους πολίτες προς το κεντρικό κράτος. Είναι, νομίζω, και αυτό κάτι που πρέπει να δείτε. Σαφώς. Σαφώς. Και όχι να προχωράμε σε δανεισμούς πρακτικά με ενυπόθηκα μάλιστα δάνεια της ίδιας της περιουσίας των ανθρώπων.